ήσυχα στο δούλο σου σώτερα να πασών. Φιλά τον αυτάς εις την μακαρία ζωήν την παρασύ. Φιλάνθρωπε αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτών η μνήμη. Συμβασμιώντας την εποχή μας πατέρα, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, κύριοι και κύριοι συνάδελφοι εν ενεργεία και δημοκρατία, κυρίες και κύριοι, συγκεντρωθήκαμε σήμερα για να εορτάσουμε τη μνήμη του προστάτη του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, Άγιο Αρτέμιο και την ημέρα της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο Άγιος Αστυνομίας Αρτέμιος έζησε την εποχή του Ιουλιανού του Παραβάτη και ως στρατιωτικός διοικητής Αλεξανδρίας και πάσης Αιγύπτου αρνήθηκε την ιδωλολατρεία και μαρτύρησε ομολογώντας την πίστη του στον Χριστό. Η παρουσία σας σήμερα εδώ στη διεύθυνση αστυνομίας Φλόρινας περιποιεί σε μένα προσωπικά αλλά και στους συναδέλφους μου αστυνομικούς και πολιτικούς υπαλλήλους, μεγάλη τιμή και ιδιαίτερη χαρά. Εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο την άριστη σχέση και συνεργασία μας, πράγμα που μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε και να φέρουμε εις πέρας το δύσκολο έργο που μας έχει αναθέσει η πολιτεία. Στα πλαίσια της σημερινής εκδήλωσης, ο υπαστυνόμος Κατσατώνης Απόστολος θα αναγνώσει την ημερήσια διαταγή του αρχηγού του σώματος, αντιστράτηγου κ. Τζουβάλα Κωνσταντίνου. Και πάλι σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Σεβασμιότατε, πριν να αναγνώσουμε την ημερήσια διαταγή, την αρχή σας και δύο λόγια να πείτε. Πρώτον από πάλι τα χρόνια πολλά, θα πω όταν επαναλαμβάνουμε τις ίδιες ευχές, δεν κάνουμε το κύριο του, αλλά αυξάνεται. Εγώ είμαι ο παλιότερος εξόλωσος εδώ. Θυμάμαι πότε έγινε αυτό το κτίριο που εγκαταστάθηκε η αστυνομία. Και έκτοτε πάντοτε κάναμε εδώ τις εκδηλώσεις και το ψυχοσάββατο που κάνουμε ειδική θέση στο ηρώο σας, αλλά και στη γιορτή σας. Μόλις είδα το δέντρο εδώ έξω κοντά στο, λέω, το θυμάμαι πολύ μικρό και φανταστείτε τώρα, μεγάλωσε και αυτό. Εμείς πάντοτε έχουμε καλή συνεργασία με όλα τα σώματα. Είμαι θα κοιμήσω, όπως λέγει η ευχή, ευπηθής στις διατάξεις, στους νόμους που κράτους. Ασχέτως αν πολλές φορές δεν συμφωνούμε με αυτές. Λέμε τη γνώμη μας, διαμαρτυρόμεθα, αλλά ειρηνικώς. Εσείς είστε και εσείς τα πρόσωπα εκείνα, τα οποία πάντοτε πρέπει να εφαρμόζετε τους νόμους και τις διατάξεις του κράτους, να είστε για την ειρήνη, για την ομόνοια, για την τάξη της Εκκλησίας και ευχόμεθα ο Θεός να σας δίνει δύναμη και κουράγιο να αντιμετωπίσετε, διότι έχετε να αντιμετωπίσετε εσείς πάρα πολλές δυσκολίες και να καταστήλετε το κακό και την παρανομία. Αλλά μέσα σε αυτές τις υποχρεώσεις που έχετε, πολλές φορές πολλοί εξηγών έπεσαν για την εκτέλεση του καθήκοντός των και έπου και βρίσκονται στον άλλο κόσμο. Σας εύχομαι χρόνια πολλά, ο Άγιος Αρτέμιος να σας προστατεύει, να σας ενδυναμώνει, να σας φωτίζει ο Θεός, να κάνει το καλό και να υποστηρίζει το έργο καλό. Λοιπόν, και πάλι χρόνια πολλά και ευλογημένο. Η περιφέρεια θα είναι κοντά σε ό,τι χρειαστείτε, είναι κοντά σας, θα είναι και στο μέλλον. Χρόνια πολλά και να είστε περήφανοι για το έργο το οποίο επιτελείτε επιπλέον. Καλημέρα σε όλους. Εγώ με τη σειρά μου θέλω να συμμεταφέρω τους χαιρετισμούς μας, τους χαιρετισμούς του Γιάννη Δημοσκόπουλου, τον Δημάρχο. Σήμερα δεν μπόρεσε να είναι εδώ για να ελέγχει ανημένες υποχρεώσεις. Από πλευρά της Δημοτικής Αρχής θέλω να σας πω πρώτα-πρώτα να προσέχετε τους εαυτούς σας, γιατί επιταλείτε ένα έργο και μια εργασία επικίνδυνη, η οποία πολλές φορές σας έχει φέρει σε δύσκολες καταστάσεις. Να ευχηθώ σε όλους εσάς και στις οικογένειές σας να είστε γεροί, δυνατοί και πάντα να εφαρμόζετε για αυτό που έχει τορκιστεί. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Αντίνος Αμιντέου. Καλημέρα, χρόνια πολλά και από μένα. Τις ευχές του Δημάρχου Αμιντέου, του κ. Θεοδωρίου του Κώστα. Φυσικά δεν μπορούσα να είναι εδώ γιατί τα προβλήματα τρέχουν, τα θέματα τρέχουν. Ευχές σε όλο το προσωπικό και σαν αστυνομικός εν ενεργεία που είμαι. Να είμαστε πάντα γεροί και πάντα να είμαστε αχρίαστοι. Ας καθόμαστε στα γραφεία και στα περιπολικά, να μην μας χρειάζονται για άλλα πράγματα. Να μας δίνει ο Θεός δύναμη και υγεία
σε ευλογίες του βασιμότατου και όλα να πηγαίνουν καλά. Και του χρόνου πάλι να είμαστε γεροί και να είμαστε όλοι εδώ. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. 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 Για τον εορτασμό της ημέρας της αστυνομίας και της νίκης του προστάτου του σώματος Αγίου Αρτεμίου. Σπάνια η ιδιωτική συμβολική υπόσταση ενός γεγονότος, όπως ο εορτασμός της ημέρας της αστυνομίας, τελεί σε τέτοιο βαθμό αρμονία με την πραγματική αντικειμενική του διάσταση, όπως αυτή αποτυπώνεται στη συλλογική συνείδηση και εκφράζεται μέσω της γνώμης, της άποψης και της ευγέννης συμπεριφοράς των πολιτών προς το αστυνομικό σώμα. Γιατί τη χρονική αυτή συγκυρία, η τυπική και εξόχως τιμητική αναγνώριση του έργου και της προσφοράς της ελληνικής αστυνομίας από την πολιτεία ταυτίζεται απολύτως με την καθολική αποδοχή και την εκτίμηση της κοινωνίας προς τον αστυνομικό οργανισμό και το προσωπικό του. Αναμφίβολα η ημέρα αυτή, η ημέρα της ελληνικής αστυνομίας και της μνήμης του προστάτου του Αγίου Αρτεμίου, συμπυκνώνει, οριοθετεί, εξιδανικεύει και νοηματοδοτεί σε ένα επίπεδο ψηλού συμβολισμού την ιδανική σχέση μεταξύ πολιτείας, αστυνομίας, κοινωνίας. Μία σχέση αμοιβαία και συμπαγή, η οποία καθημερινά ενισχύεται και ανατροφοδοτείται από την αδιάλειπτη προσπάθεια και το έργο του προσωπικού του σώματος, αλλά και από την ανταποδοτική έκφραση της πολιτείας και των πολιτών προς την ελληνική αστυνομία για την σημαντική εθνική και κοινωνική της προσφορά. Αυτήν λοιπόν την ιδιαίτερη ημέρα της ειδικής αστυνομίας γιορτάζουμε σήμερα. Βιώνουμε ως μέλη του αστυνομικού οργανισμού τα αισθήματα της ικανοποίησης, της χαράς, της τιμής και της υπερηφάνειας, αποτέλεσμα της επίσημης αναγνώρισης του έργου και της προσφοράς μας. Αναλογιζόμαστε παράλληλα το χρέος και την ευθύνη μας έναντι της πατρίδας μας και της κοινωνίας και αναλώνουμε την ισχύ του όρκου και τη βούλησή μας να ανταποκριθούμε με υπευθυνότητα, με αποτελεσματικότητα, με ανθρωπιά και αυτοδυσία στις απαιτήσεις της ειδικής μας αποστολής. Γνωρίζουμε άλλωστε όλοι πως η προστασία των πολιτών, η υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών τους δικαιωμάτων, η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και γενικά η εξασφάλιση των απαραίτητων για την οικονομική ανάκαμψη και την ευημερία της χώρας προϋποθέσεων, ομαλότητας, ηρεμίας και ασφάλειας αποτελούν βασικές υποχρεώσεις και κυρίαρχη προτεραιότητα για την ελληνική αστυνομία. Μια αστυνομία σύγχρονη, παρά το δυσμενές δημοσιονομικό περιβάλλον, αποτελεσματική, παρά τις πολυάριθμες και πολύπλοκες επιχειρησιακές απαιτήσεις, εξωστρεφή, παρά την ιδιαίτερη ιεραρχική και οργανωτική της δομή και κυρίως ανθρώπινη, παρά τις δύσκολες βιωματικές εμπειρίες, υπό τις οποίες μοιραία το προσωπικό της καλείται καθημερινά να εκπληρώσει τη σημαντική και πολυεπίπεδη υπηρεσιακή του αποστολή. Αυτή η αστυνομία τιμάται σήμερα. Σε αυτή την αστυνομία έχετε την τιμή, έχουμε την τιμή να υπηρετούμε. Σε αυτή την αστυνομία στηρίζεται η πολιτεία για να χαράξει τη μελλοντική της πορεία. Σε αυτή την αστυνομία προσβλέπουν η κοινωνία και οι πολίτες, ώστε να οργανώσουν τη ζωή και το μέλλον τους με όρους σταθερότητας, ευνομίας και ασφάλειας. Έχουμε λοιπόν χρέος να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας, έχουμε χρέος να ανταποδώσουμε με το έργο μας την τιμή που μας επιδαψίλευσε η πολιτεία, την εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλλει η κοινωνία, τη συμπάθεια με την οποία μας αντιμετωπίζει ο συνάνθρωπός μας, ο απλός πολίτης, στην καθημερινότητά του. Οφείλουμε να υπερασπιστούμε τους λόγους για τους οποίους η ελληνική αστυνομία έχει καταξιωθεί στη συνείδηση των πολιτών ως ένας από τους βασικούς, αν όχι ο πιο βασικός παράγοντας, εξασφάλισης της ομαλότητας και της κοινωνικής συνοχής. Και αυτό οφείλουμε να το πράξουμε όλοι μαζί, συντεταγμένα, αποφασιστικά και υπεύθυνα, διατηρώντας τη συνοχή, τις αρχές και την αξιοπιστία που με το δικό σας μόχθο, με τη δική σας προσπάθεια έχουμε κατακτήσει. Ο αγώνας είναι κοινός. Η προσπάθεια συλλογική ως στόχος αυτονόητος και αταλάντευτα σταθερός. Η προστασία, η ασφάλεια, η υπεράσπιση της χώρας, της κοινωνίας, της δημοκρατίας. Και σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς. Ανεξαρτήτως βαθμού, ρόλου ή θέσης υπό την οποία λειτουργεί στο πλαίσιο του αστυνομικού οργανισμού, το πλήρωμα του περιπολικού οχήματος και ο διεκριστής της ομάδας δίκτυας αστυνόμευσης. Ο συνάδελφος της Υπηρεσίας Συνοριακής Φύλαξης που περιπολεί στις χαρτιές της ελληνικής επικράτειας.
ο αστυνομικό τη υπηρεσία ασφάλεια που καταβλημά το έγκλημα σε όλε τι μορφέ και τα επίπεδα του. Το πλήρωμα τη κινητή αστυνομική μονάδα. Ο αστυνομικό τη γειτονιά και τοπικό αστυνόμο. Ο αστυφύλακα του γραφείου εξυπηρέτηση πολιτών. Ο αξιωματικό τη υπηρεσία του τοπικού αστυνομικού τμήματο. Ο ποδηλάτη αστυνομικό και ο τροχονόμο στη διαστάβηση και το δικό δίκτυο. Ο ειδικό φρουρό του τμήματο αστυνομικών επιχειρήσεων, τη περιπολία και τη αστυνομική σκοπιά. Οι συνάδελφοι των διευθύνσεων αστυνομικών επιχειρήσεων, τη ειδική καταστατική αντιτροπογραφική ομάδα ΕΚΑΜ και των δημιουργών υποστήριξη. Ο επιτηρητή αξιωματικό των μεγάλων οργανικών μονάδων, αλλά και ο γραμματέα και ο αρχαιοθέτη του μικρού περιφερειακού τμήματο. Το στέλεχο τη Διεύθυνση Οικονομική Αστυνομία, τη Διεύθυνση Δίωξη Λειτουργικού Εγκλήματο, τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών αλλά και τη Αστυνομική Ακαδημία. Ο πολιτικό υπάλληλο, από τον πρωτοειδή δόκιμα στη φύλακα μέχρι τον αρχηγό, όλοι συμμετέχουμε. Όλοι πρέπει να συμμετέχουμε στη συλλογική προσπάθεια στην επίδειξη του κοινού στόχου. Κάθε ρόλο είναι σπουδαίο, κάθε συνδρομή σημαντική. Η ενενεργία αλλά και η εναποστρατεία συνάδελφοι, οι συνδικαλιστικοί του φορεί και η Διεθνή Ένωση Αστυνομικών ΙΡΑ συνθέτουν ένα ευρύ και ομογενέ έμψυχο δυναμικό, ικανό να στηρίξει αποφασιστικά την προσπάθειά μα, ώστε όχι μόνο να ανταποκριθεί επαρκώ στι σύγχρονε αστυνομικέ ανάγκε και απαιτήσει, αλλά να διαμορφώσει και τι στέρεε προποθέσει για αναβάθμιση τη προοπτική και τη πρωτική λειτουργία του σώματο. Γνωρίζω καλά, όπως εξίσου καλά γνωρίζουμε όλοι, τις δυσκολίες υπό τις οποίες καλείστε να εκπληρώσετε την υπηρεσιακή σας αποστολή. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες και τους προβληματισμούς που προσθέθηκαν στην καθημερινότητα όλων ως μοιραία βιωματική επίπτωση της οικονομικής κρίσης. Αυτά ακριβώς τα προβλήματα, αυτές οι αντίξωες συνθήκες, αυτή η οδυνηρή πολλές φορές προτεραιότητα του συλλογικού αγαθού και του εθνικού χρέους σε βάρος του ατομικού συμφέροντος και των οικογενειακών υποχρεώσεων είναι τα στοιχεία που μεγενθύνουν την αξία και τη σημασία του αστυνομικού έργου και μας καταξιώνουν στη συνείδηση της κοινωνίας και των πολιτών. Είμαι βέβαιος πως την εορταστική αυτή ημέρα καθένας από εμάς υπεύθυνα και συνειδητά ανανεώνει τον όρκο και ισχυροποιεί τη βούλησή του να συνεχίσει με σθένος και αποφασιστικότητα την προσπάθειά του. Έχοντας ως ακριβή παρακαταθήκη το παράδειγμα των συναδέλφων μας, που με τον ηρωικό του θάνατο στις επάρξεις του χρέους αναβάθμισαν τις έννοιες της θυσίας, της κοινωνικής προσφοράς και της διακονίας. Με τη στήριξη της πολιτείας και την έξωθεν καλή μαρτυρία όλων των τάξεων και των τάξεων της κοινωνίας, με τη στάση ζωής και το έργο του προστάτη Αγίου του Σώματος, που εξακολουθεί επί αιώνες να εμπνέει και να διδάσκει την πίστη, την εγκατέλειση, την αγάπη και την προσήλωση στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη, θα μπορέσουμε να δώσουμε στη βιωτική μας πορεία και στην αστυνομική μας διαδρομή τα ακριβά εχέγγυα της αξιοπιστίας, της εντυμότητας και της αρετής. Είμαι βέβαιος και διαβεβαιώνω όλους πως η ελληνική αστυνομία, με ενισχυμένη την υπηρεσιακή της ετοιμότητα, με αναβαθμισμένη την εσωτερική της ποιότητα και με το προσωπικό της προσιλωμένο στο θεσμικό του ρόλο και την κοινωνική του αποστολή, θα συνεχίσει να υπηρετεί το αξιακό της πάρτιο με την ίδια αποφασιστικότητα, με τον ίδιο σταθερό βηματισμό, με τον ίδιο ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό. Με γνώση που μορφώνει και φωτίζει, με πίστη που ανυψώνει και θωρακίζει, με ευαισθησία που μετασχηματίζει, ποιοτικά και εξανθρωπίζει υπακούοντας, όχι στο δίκαιο της πυγμής, αλλά στην πυγμή του δικαίου. Θα μπορέσει να ανταποκριθεί με επιτυχία στις προσδοκίες και τις απαιτήσεις της πολιτείας, στα μηνύματα των καιρών, και στην κρισιμότητα των στιγμών, αλλά και στη αγωνία και στι ανάγκε των πολιτών. Έτσι, με τη στήριξη τη πολιτεία και τη κοινωνία και τη συνεπή, συνεχή και αποτελεσματική προσπάθεια του προσωπικού τη, θα μπορεί η ελληνική αστυνομία να συνεχίσει και μέσα στην τρίτη χιλιετία την ευέλπιδα πορεία και με τον ίδιο αξιακό κώδικα, με την ίδια αυταπάτηση και την ίδια αισιοδοξία. Χρόνια πολλά. Ο αρχηγός της Εθνικής Αστυνομίας, ο Κωνσταντίνος Τσουβάλας, αντιστράτευε.